Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως έχουμε πει, κάνουμε μια σειρά εκπομπών που έχουν να κάνουν με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο έχει πίσω του οικογένειες, στρατιωτικές οικογένειες, τις οποίες τις ξεχνάμε. Τα προβλήματα των οποίων φαίνεται ότι είναι πολλά και γι' αυτό οδήγησαν στην ίδρυση ενός σωματείου που έχει την επωνυμία Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων, με τον επικεφαλής και τον εμπνευστή αυτού του σωματείου θα μιλήσουμε, τον κύριο Δημήτρη Κοντούρη. Κύριε Κοντούρη, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Καλησπέρα σας, κύριε Καβουνόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του διακριτικού σας καναλιού. Να είστε καλά. Για να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ανάγκη ίδρυση ενός σωματείου οικογενειών ενόπλων δυνάμεων, φαντάζομαι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες είναι πάρα πολλά. Ποια είναι τα σημαντικότερα που σας οδήγησαν σε αυτή την κίνηση να φτιάξετε αυτό το σωματείο και να προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα? Καταρχήν να διευκρινίσω, είπατε την ανάγκη ίδρυσης σωματείου. Mm-hmm. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι το σωματείο μας είναι ένα αστικό σωματείο. Αστικό, ναι. Δεν είναι ένα θεσμικό, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια θεσμική λειτουργία και έπρεπε να δημιουργηθεί. Ναι. Είμαστε στον αστικό νόμο λοιπόν. Πώς προέκυψε αυτό? Θα το πω λιγάκι και θα γίνω και πιο λαϊκός, αν θέλετε, για να πιάσετε το πνεύμα. Είμαστε μια παρέα που πίναμε καφέδες. Ήμασταν αεροπόροι του στρατού Ξηράς και ένας του ναυτικού. Και κάναμε συζήτηση. Ο ένας έλεγε τα παιδιά του διαφορετικά πράγματα στην αεροπορία, άλλα προβλήματα ο άλλος στο στρατό Ξηράς. Και εκεί που τα συζητούσαμε αυτά, λέγαμε λοιπόν, είπαμε, δεν κάνουμε ένα αστικό σωματείο να βρισκόμαστε, να υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ μας, να προσπαθούμε ο ένας να εξυπηρετεί τον άλλον όπου μπορούμε και να βγάλουμε και να γίνεται και κάποια προβλήματα προς τα έξω. Έτσι. Όχι ως μοναδική φωνή, να βγούνε προς τα έξω και να αξιολογηθούν. Αυτό μεταφέρθηκε στα σπίτια μας. Το συζήτησα με τη γυναίκα μου, το συζήτησε ο άλλος με τη γυναίκα του. Και λέει η γυναίκα μας, γιατί να μην είμαστε κι εμείς σε αυτό το σωματείο? Δεν έρχομαι μαζί σου στη μετάθεση? Δεν έρχομαι και σε ακολουθώ όπου επιλέγει η υπηρεσία και το γνωρίζω, και εγώ και τα παιδιά μου? Γιατί λοιπόν να μην είμαι και εγώ δραστήριο μέλος αυτού του σωματείου? Για να μην πολυλογώ λοιπόν, αμέσως μπήκαν μέσα και οι σύζυγοί μας. Μάλιστα. Και κλείνει πλέον με το άλλο μέλος μιας οικογένειας των στρατιωτικών, που είναι τα παιδιά μας. Έχουν δικαίωμα λοιπόν εγγραφής και τα παιδιά από 18 χρονών και πάνω. Έτσι, μην ξεχνάμε κάτι για να το κλείσω αυτό. Σε μια οικογένεια στρατιωτικών, ο στρατιωτικός, λέμε, στα 18 του επιλέγει το επάγγελμά του. Η σύζυγος που παντρεύεται το στρατιωτικό, ίσως να μην έχει και εικόνα βέβαια τότε στην νεαρή ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενήλικη και επιλέγει. Τα παιδιά μας όμως δεν επιλέγουν. 10, 12, 13, 8 χρονών δεν επιλέγουν. Τα παίρνουμε μαζί μας. Αν λοιπόν σε εμάς μπορείς να πεις ότι ξέρατε, βρε αδερφέ, τη δουλειά σας, ξέρατε τα προβλήματά σας, τα παιδιά μας όμως δεν γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε το Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων. Ξαναδιευκρινίζω, στις δύσκολες αυτές τις εποχές που ζούμε και με όλα αυτά που γίνονται, δεν λέμε ότι είμαστε θεσμικοί, λέμε ότι είμαστε ένα αστικό σωματείο, όπως πολλά άλλα υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Πόσο καιρό λειτουργεί αυτό το σωματείο, κύριε Κοντούρη? Είμαστε στο δεύτερο χρόνο αυτή τη στιγμή που διανύουμε. Η κύρια δραστηριοποίησή μας είναι πανελλήνιο, κύριε Καρβουνόπουλε. Ναι. Η κύρια δραστηριοποίηση είναι στις γενέτερες, να το πω έτσι, περιοχές του Βόλου και της Λάρισας. Υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον από πολλούς άλλους λομούς. Έχουμε σκοπό να κάνουμε προεκτάσεις. Βέβαια καταλαβαίνετε, γι' αυτό τονίζω συνέχεια το αστικό, είμαστε όλοι άνθρωποι που δουλεύουμε στις δουλειές μας. Δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο ούτε αδειών, ούτε να κάνουμε κάτι να συγκροτήσουμε, καταλάβατε. Είναι λιγάκι δύσκολο. Εκφράζουμε όμως τις φωνές τους μέσα από το mail του ΣΟΕΔ, οι οποίοι μας στέλνουν προβλήματα, προσπαθούμε
να διευκολύνουμε όσο μπορούμε την καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα να αναδείξουμε και κάποια τα προβλήματα αυτά που μας επισημαίνουν και σε άλλες περιοχές. Πιστεύω σιγά σιγά στο βάθος του χρόνου θα δημιουργηθούν πυρήνες, ήδη δημιουργούνται δηλαδή, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και θα υπάρχουν και σε άλλους νομούς, να το πω έτσι, κάποια παραρτήματα με την καλή έννοια, τα οποία θα δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους νομούς. Είδαμε ότι είχατε μία δραστηριότητα στην Αθήνα και ότι είδατε όλα τα κόμματα, στα οποία υποθέτουμε ότι θέσατε έτσι μία λίστα των βασικών προβλημάτων που έχουν στρατιωτικές οικογένειες, έτσι. Mm-hmm. Καλά, υποθέτω ότι όλα τα κόμματα έδειξαν κατανόηση. Το θέμα είναι, από εδώ και πέρα, πώς μπορείτε να πιέσετε για να βρεθούν λύσεις, αν όχι σε όλα, σε κάποια βασικά προβλήματα της στρατιωτικής οικογένειας. Καταρχήν να διευκρινίσω για ακόμη μια φορά ότι το αστικό μας σωματείο έχει ένα κοινωνικό κομμάτι, αυτό που είπατε της αλληλοστήριξης, αλλά όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, όχι σωματείο, κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προβληματισμούς και προβλήματα στους πολιτικούς φορείς. Από την άλλη, θεωρώ, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ότι και οι πολιτικοί φορείς είναι αναγκασμένοι να ακούσουν, δεν λέω να υιοθετήσουν, να ακούσουν όμως τον οποιοδήποτε πολίτη κατά επέκταση και το σωματείο, έτσι, να εκτιμήσουν και να δουν αν αυτά λοιπόν που αναφέρουμε σαν προβλήματα είναι υπαρκτά ή όχι. Και από εκεί και μετά, μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, μπορούν να τα αναδείξουν. Έτσι. Αυτό είναι ο πολιτικός φορέας, αυτό είναι το, όχι το, του σωματείου μας, του κάθε πολίτη να τα μεταφέρει. Ο κουλουράς, χωρίς παρένθεση, χωρίς να θέλω να θίξω, που περνάει έξω τη Βουλή, έχει το δικαίωμα να πει τον προβληματισμό του. Τώρα, έχουμε φτιάξει μια ατζέντα 5 θεμάτων. Δεν είναι τα κύρια, δεν είναι τα βασικότερα, είναι μια αρχή. Έτσι. Προσπαθήσαμε να κοινωνήσουμε λοιπόν κάποια προβλήματα. Ένα, επιγραμματικά θα αναφέρω, είναι το πρόβλημα της συνυπηρέτησης με τις συζύγους που είναι στον δημόσιο φορέα. Θα μου πείτε, τι πρόβλημα υπάρχει εκεί? Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι όντως υπάρχει συνυπηρέτηση. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα όμως που είναι? Στη νομοθεσία γράφει ότι πρέπει να συγκροτηθούν τα περιβόητα υπηρεσιακά συμβούλια της κάθε υπηρεσίας. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε λοιπόν να οριοθετηθεί το πότε, ειδικά στις κατηγορίες των στατικών, θα συγκροτούνται έστω και κατ' εξαίρεση σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, σε 40 μέρες, σε 60, αλλά να μπει ένα όριο το πότε θα γίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο για τη συνυπηρέτηση. Στην πράξη τι συμβαίνει λοιπόν? Υπάρχουν υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία αργούν πάρα πολύ, δεν θα κρίνω γιατί, μπορεί να έχουν και τους λόγους τους, έτσι, αλλά αργούν πάρα πολύ να βγάλουν τις συνυπηρετήσεις. Αποτέλεσμα, ο συνάδελφος μετακινείται, για παράδειγμα, από την περιοχή της Λάρισας στον Εύρο τον Ιούλιο, η σύζυγος παραμένει στην παλιά μετάθεση με τα παιδιά, δύο σπίτια, τα συμβούλια, ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά, στην παλιά φρουρά η σύζυγος, ξανατονίζω, και τα παιδιά, φτάνει μήνας Δεκέμβριος, Ιανουάριος, βγαίνει το υπηρεσιακό συμβούλιο για να πάνε για τη συνυπηρέτηση, έτσι, και καλείται η σύζυγος στη μέση της σχολικής χρονιάς να διακόψει τα παιδιά από το σχολείο για να πάνε στον Εύρο ή στο νησί που είναι ο συνάδελφος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ είναι στο πρώτο σκέλος, αφήνω τον σύζυγο, είναι πρόβλημα, αφήνω τη σύζυγο, που και αυτό είναι πρόβλημα. Πάμε στα παιδιά λοιπόν, αυτό που είπα, ότι σταματάμε στη μέση της σχολικής χρονιάς για να ακολουθήσουν. Μες. Τι φταίει αυτό το παιδί? Ποια είναι η διαφορά του από τα υπόλοιπα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, που πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Τι λέμε εμείς λοιπόν? Και θέλουμε να το ακούσει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος μας έχει απαντήσει στις ερωτήσεις και λέει ότι υπάρχει συνυπηρέτηση και υπάρχουν υπηρεσιακά συμβούλια. Συμφωνώ, κύριε Βορύδη, έτσι, κατανοώ, αλλά αυτό που εμείς ζητάμε είναι να υπάρξει μια οριοθέτηση, τέλος πάντων, στο πότε θα συνεδριάζουν και το πότε θα παίρνουν την απόφαση. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο προσπαθήσαμε να το κοινωνήσουμε σε όλα τα κόμματα κατεβαίνοντας κάτω στην Αθήνα. Μάλιστα, κάναμε συναντήσεις με το Πασό Κινάλ, κάναμε με το ΣΥΡΙΖΑ, κάναμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που θα βγουν στην πορεία σαν θέμα. Και ο στόχος μας είναι τι? Να γίνει κατανοητό αυτό, όχι αυτό το ψυχρό «υπάρχει ο νόμος της συνυπηρέτησης».
Η ουσία και... είναι. Πάντα η ουσία Ένα. Είναι και δεν την καταλαβαίνουν την ουσία από ό,τι φαίνεται. Να πάω. Ναι, ναι, για πείτε μου. Κάποια άλλα θέματα έτσι πολύ χοντρά είναι το ναι. βοήθημα, το οικογενειακό επίπεδο, το ΒΟΕΑ που λέμε. Έτσι. Ναι. Πρέπει επιτέλους παίρνουμε ένα κομμάτι, γιατί υπάρχει μία, άλλαξε το μισθολόγιο από βαθμολογικό, έγινε κλιμάκια και πρέπει να υπάρξει μία νομοθέτηση τέλος πάντων για να παίρνουμε το σωστό ποσό. Έχουν πέρασει τόσα χρόνια, δεν γίνεται. Έχει απαντήσει πάλι ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, από τον Αύγουστο λέει ότι ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα, θα συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Έχει φτάσει Ιούνιος, δεν έχει συγκροτηθεί. Το θέμα τι είναι, λοιπόν, μέσα στη χαρτούρα και μέσα στην απάντηση, γιατί εκεί είναι ένα πρόβλημα. Μένει ένας αντιπολίτευση κάνει το ερώτημα γιατί κατανοεί το πρόβλημα. Ο Υπουργός πολλές φορές έχετε και παραδέχεται το πρόβλημα. Έτσι, και λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ας πάμε σε αυτό το κάνουμε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά. Ένα τρίτο, τελευταίο θα πω γιατί μονολογώ ίσως. Αναφέρομαι στο πρόθεσμα των ελαφράς υπηρεσίας. Είναι κάτι πολύ απλό που τους χαρακτηρίζει και το χρησιμοποιούν το ευαίσθητο αυτό προσωπικό δεδομένο. Ο Υπουργός λοιπόν, δεν υπάρχει νομοθέτηση γι' αυτό ότι πρέπει οι συνάδελφοι να το βάζουν. Ο Υπουργός απάντησε εδώ και μήνες. Ο οποίος τι λέει, ότι ναι, πραγματικά παιδιά, αφού είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, πέρα των ατομικών εγγράφων για να ξέρουμε, δεν χρειάζεται δημόσια να αναφέρεται. Έτσι. Όλα ωραία. Η αντιπολίτευση το έκανε ερώτημα, ο Υπουργός λέει ότι μπορεί να γίνει. Πάμε με το πρακτέο. Χρειάζεται νομοθεσία? Όχι. Μία διαταγή είναι η οποία πρέπει να εκδοθεί από τα επιτελεία και να πει τέρμα το πρόθεμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συζητάμε για τα αυτονόητα, δυστυχώς. Πρέπει να πω ότι φαίνεται ότι έχετε ενοχλήσει, γιατί έχουν προσπαθήσει κάποιοι, και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς είναι και συνάδελφοί σας, να σας δημιουργήσουν κάποια εμπόδια. Είχατε κι εσείς κάποιες μηνύσεις, κάποιες δικαστικές περιπέτειες. Λύθηκαν αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε να δείτε. Πριν τοποθετηθώ, ναι, είχα. Και ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα, κύριε Καρβουνόπουλε. Πριν τοποθετηθώ, λοιπόν, σε αυτό, θα πω κάτι. Τονίζω από την πρώτη στιγμή της συνεντεύξεώς μας ότι είμαστε ένα αστικό σωματείο. Πέρα από αστικό σωματείο, είμαστε συνάδελφοι με όλους, με τις ίδιες οικογένειες. Υπάρχουν οι θεσμικοί. Τους αποδέχομαι και έτσι πρέπει να είναι. Και υπάρχουν δύο ομοσπονδίες. Δεν μπορώ να καταλάβω σε καμία περίπτωση γιατί η αντιπαλότητα συναδέρφων, προσέξτε τώρα, όταν εγώ έχω υπηρετήσει με αυτόν τον συνάδελφο σε προηγούμενη μονάδα και ήμασταν μαζί. Αλλά τώρα μπορεί να μας χωρίζει μια ομοσπονδία ή επειδή είμαστε σε ένα αστικό σωματείο. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν. Όλοι μιλάμε για την επίλυση προβλημάτων στρατιωτικών. Είτε θεσμικά είτε μη θεσμικά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο αγώνας. Εγώ το έκανα, εσύ το έκανες. Δεν το έκανε κανένας, ρε παιδιά. Όλες οι φωνές μαζί το κάνανε. Όλες οι φωνές μαζί γνωστοποίησαν το πρόβλημα. Το θέμα είναι το ποιος θα το κάνει ή αν θα δοθεί επίλυση στο θέμα της συνυπηρέτησης των στρατιωτικών με τις συζύγους. Ας το κάνουν λοιπόν. Ας το κάνει η πολιτική ηγεσία. Έτσι. Και ας βγει να πει ότι το έκανε ο καθένας. Ο συνάδελφος τον ενδιαφέρει να διορθώσει τη ζωή του. Έτσι. Πάμε τώρα στο θέμα που μου είπατε. Πραγματικά, πριν 2 χρόνια Χριστούγεννα, προκύπτει μια αναφορά που μου ήρθε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από συμβούλους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία ήταν μάλιστα αναφορά του Προέδρου, γιατί είναι πλέον γνωστό, το έχει πει και ο ίδιος, του Προέδρου της Πομένης, ο οποίος υπήρχε θέση εγκλήσεως αυτή η αναφορά του για κάποια δημοσιεύματα στο Facebook ότι τον εξύβρισα. Να σας τονίσω, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι μέχρι πριν 2 χρόνια, και όπως τέλειας με διαψεύσει, δεν είχα πατήσει ποτέ σε δικαστήριο, τα Χριστούγεννα κιόλας όταν μου ήρθε, και δεν έχω κάνει πειθαρχική ποινή 32 χρόνια υπηρεσίας. Ξεκινάει λοιπόν για μένα ένα Γολγοθάς με εισαγγελείς, με απολογίες, για να αποδείξω ότι δεν εξύβρισα.
Και θα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό. Έτσι. Ο πρόεδρος του ΜΕΜΣ, λοιπόν, μετά από 2 χρόνια, με αναβολές που ο ίδιος πήρε, όχι ο κατηγορούμενος, ο μηνυτής, γιατί το λέω αυτό, όταν είμαι θίγομαι και είμαι μηνυτής, θέλω το συντομότερο να τελειώσει, να δικαιωθώ. Αυτό λέει η λογική, ναι. Αυτό λέει η λογική. Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να διαφύγει. Ο κατηγορούμενος ήταν εκεί, έλειπε ο μηνυτής. Μπάς περιπτώσει. Αποτέλεσμα. Η δίκη έγινε μετά από 2 χρόνια. Ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου. Ταλαιπωρηθήκαμε και οικονομικά. Δεν μας περισσεύουνε, όπως όλους τους συναδέρφους. Απόφαση δικαστηρίου. Εισαγγελέας. Αθώος άνευ πράξεως. Γιατί το τονίζω. Όπως σας είπα, δεν είχα εμπειρία από τα δικαστήρια. Και πριν πάω, μου λέει ο δικηγόρος μου, όταν θα ακούσεις το τέλος, λέει, ήθιστε ο εισαγγελέας να είναι ενοχοποιητικός απέναντί σου. Έτσι συμβαίνει, λέει, στο 90%. Μη σου φανεί περίεργο, μην τρομοκρατηθείς. Άκουγα λοιπόν τον εισαγγελέα να αγορεύει και λέω, μα πώς θα μου πει ότι είμαι ένοχος, αφού όλα όσα λέει, πραγματικά δεν, λοιπόν, ο εισαγγελέας δεν με είπε ένοχο. Με είπε αθώο άνευ πράξεως. Έχει σημασία. Μάλιστα. Πάμε στην απόφαση της έδρας. Ομόφωνη η απόφαση της έδρας ότι είμαι αθώος άνευ πράξεως. Γιατί το λέω αυτό, το άνευ πράξεως. Όπως στις ποινές, λοιπόν, υπάρχει μια κλιμάκωση της σοβαρότητας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πήρα το μέγιστο αθωτικό, κύριε Καρβουνόπουλε. Άνευ πράξεως, δηλαδή, η εισαγγελέας και έδρια 2 χρόνια τζάμπα με ταλαιπωρούσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΜΣ. Και γιατί το διευκρινίζει ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΜΣ? Είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Είναι αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συναδέρφων. Θα πω υποθετικά, λοιπόν, υποθετικά ξαναλέω, ότι εγώ έβρισα μόνο λόγω της θέσεώς του, δεν θα έπρεπε να κάνει μια τέτοια κίνηση. Υποθετικά λέω, αν είχα βρήσει. Εγώ που είμαι πρόεδρος ενός αστικού σωματείου κάτω από αναρτήσεις που κάνω στο Facebook, ξέρετε πόσοι συνάδελφοι βγαίνουν και μιλιδωρούνε, είτε από αφέλεια, είτε μέσα από την πίεσή τους, θα πάω να τους κάνω μηνύσεις στους συναδέρφους. Ήρθε να με μηνύσει από το γραφείο του Υπουργού στην Αθήνα. Θα κάνω μια ερώτηση, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό, με όλο το σεβασμό μου. Με όλο το σεβασμό που τον έχω. Και πραγματικά, γιατί τον έχω γνωρίσει και προσωπικώς και τον σέβομαι. Πώς επιτρέπει, γιατί σύμφωνα και με δημοσιεύματα δικά σας και με άλλων, λέω σύμφωνα, δεν είναι, το γνωρίζω, αλλά ας το διαψεύσουν. Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τέτοιες υποθέσεις σαν και εμένα. Κύριε Κοντούρη, ας μείνουμε άνευ πράξεως αθώος. Σας ευχόμαστε να κάνετε πολλές πράξεις υπέρ των συναδέλφων σας και των οικογενειών τους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων, που είσαστε ένας εκ των εμπνευστών σε αυτή την παρέα που το αποφάσισε. Ως γνωστός, λέμε στην Ελλάδα ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Ελπίζουμε να γράψετε και εσείς τη δική σας ιστορία στην υποστήριξη των συναδέλφων σας. Και εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστείτε να τα λέμε. Κύριε Καλό Καρβουνό, κουράγιο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε. Και επίσης θα κλείσω με μια ευχή. Εύχομαι κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν όλοι οι συνάδελφοι ότι πραγματικά είμαστε μία οικογένεια. Όταν το καταφέρουμε αυτό, συνδικαλιστές, μη συνδικαλιστές, έτσι, θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Και προσέξτε και κάτι τελευταίο. Μην επιτρέψουμε σε κανέναν επιτίδιο την εκμετάλλευσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλές δημοσιογραφικές επιτυχίες και όλα να πάνε στο καλύτερο πλέον. Και για τους στρατιωτικούς και για εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντούρη. Να είστε καλά. Καλή σας βράδυ.